Η αποτελεσματική έλεγχη και τιμωρία των παραβατών είναι το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου μετά την απόφαση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα για όλους. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα 99,5, ο Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του νόμου θα παίξει ενίσχυση των ελεγκτικών υπηρεσιών. Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει 40 ελεγκτές. Μηδέν δηλαδή. Επιθεωρητές υγείας. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε. Και αυτοί δεν ήταν και αρμόδιοι. Τώρα τους κάνω αρμόδιους με τον νόμο αυτό που έχω. Εάν δεν προσθεθούν ελεγκτικές υπηρεσίες, δεν βγαίνει πέρα. Αφού δεν πας στην αστυνομία για πολύ σοβαρούς λόγους, μένει το ερώτημα ποιος θα εφαρμόσει τον νόμο. Εγώ. Στη μάχη κατά των παραβατών, εκτός από τη δημοτική αστυνομία, το λιμενικό και τους επιθεωρητές δημόσιας υγείας, μπαίνουν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, 800 επιθεωρητές εργασίας και όποια άλλα ελεγκτικά σώματα αποδειχθεί ότι μπορούν να συμβάλλουν στον έλεγχο. Σύμφωνα με τον νόμο για υπεύθυνους καταστημάτων ή εργασιακών χώρων, το πρόστιμο κυμαίνεται από 500 έως 10.000 ευρώ και 50 έως 500 ευρώ για τους παραβάτες καπνιστές. Στην τέταρτη υποτροπή το κατάστημα σφραγίζεται για 10 ημέρες και στην πέμπτη ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Τα ίδια πρόστιμα ισχύουν και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί, ενώ αυστηρές ποινές προβλέπονται και για όσους καπνίζουν σε ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο και μέσα σε αυτό επιβαίνουν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Η απόφαση της κυβέρνησης να μην αφήσει τελικά παράθυρα στον αντικαπνιστικό νόμο προκαλεί την αντίδραση των καταστηματαρχών που αρνούνται για ακόμη μια φορά να αποσύρουν τα τασάκια από τα τραπέζια. Τι θα τους πούμε εμείς. Όχι γιατί θα έρθει ο ελεγκτής να ελέγξει. 1000 ελεγκτές να έρθουν και εγώ δεν έχω ημεροκάματο, θα τους μπάσω μέσα. Έτοιμοι να αντιδράσουν στην εφαρμογή του νόμου, από τον οποίο εξαιρούνται μέχρι τις 31 Μαΐου, δηλώνουν και οι ιδιοκτήτες μεγάλων νυχτερινών κέντρων διασκέδασης. Να αφήσεις το πρόγραμμα στη μέση για να βγεις έξω να καπνίσεις. Και άμα το ανάψεις το τσιγάρο, θα σου πω εγώ βγες. Τι θα κάνω εγώ τον αστυνόμο μέσα στο μαγαζί μου. Την πεποίθησή του ότι ο νόμος μπορεί να εφαρμοστεί, εξέφρασε και ο υφυπουργός Μιχάλης Θυμοσίδης στην εκπομπή Κοινωνία Οραμέγκα. Με την θεσινή μας απόφαση να εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να γίνουν οι έλεγχοι όπως πρέπει να γίνονται, εκτιμούμε και θα το παρακολουθήσουμε στο επόμενο διάστημα ότι θα αλλάξει το τοπίο.